Οι προσδοκίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων για ισχυρή απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης διαψεύστηκαν παταγωδώς. Στο πλαίσιο των ενδοαστικών αντιπαραθέσεων και συμβιβασμών που εκφράστηκαν με το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και λόγω της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης, στρώνεται και το τραπέζι της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με ευθύνη και της ελληνικής αστικής τάξης, με ευρωνατοϊκή ομπρέλα. Αυτή η επικίνδυνη για το λαό και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στρατηγική καθορίζεται από τις οικονομικές, στρατιωτικές και πολιτικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και την εξασφάλιση της νατοϊκής συνοχής στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία. Σε αυτό το πλαίσιο κινούνται και οι κυρώσεις των ΗΠΑ στην Τουρκία, με την οποία διατηρούν τις στρατηγικές σχέσεις και με βάση αυτές θέτουν σταθερά στις εκθέσεις τους ζητήματα διαφιλονικούμενων συνόρων και υδάτων σε Αιγαίο και Κυπριακή ΑΟΣ. Οι επεμβάσεις ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδεινώνουν την κατάσταση στην περιοχή και οι λαοί καλούνται να εμπιστευτούν το δικό τους αγώνα για απεμπλοκή από τους σχεδιασμούς του κεφαλαίου και των υπεριαλιστικών κέντρων.